Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε στον Άγιο Αθανάσιο της Δράμας, στο κτήμα του φίλου μας του Βασίλη, όπου καλλιεργεί κεράσια. Βλέπουμε νόστιμα τραγανά κεράσια. Κάποια από τα δέντρα είναι τοπικές ποικιλίες. Πριν χρόνια είχαμε πάει σε ένα κτήμα στην Πελοπόννησο μαζί με άλλους φίλους που ήμασταν μαζί στην ίδια σκέψη σε σχέση με τις διατροφές και τις νηστείες και τις θεραπείες χωρίς φάρμακα και κάναμε κερασοθεραπεία. Τρώγαμε δηλαδή μόνο κεράσια ως μέσο αποτοξίνωση του οργανισμού. Η κερασοθεραπεία είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αποτοξινώσουμε τον οργανισμό μας. Τρώμε μόνο κεράσια. Είναι καλό να χωρίσουμε 3 μερίδες από 250 γραμμάρια περίπου σε κάθε μερίδα για όλη τη διάρκεια της μέρας. Δεν συστήνω βέβαια την κερασοθεραπεία σε ανθρώπους που θέλουν να την κάνουν και έχουν προβλήματα υγείας αν πρώτα δεν ρωτήσουν έναν ειδικό πάνω στα θέματα υγείας. Αποποιούμε δηλαδή κάθε ευθύνη. Δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι θεραπευτής, έχω αυτή την εμπειρία και απλά το αναφέρω, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις όπου κάποιοι οργανισμοί δεν αντιδρούν καλά με την κερασοθεραπεία, δηλαδή πρίζονται οι άνθρωποι και δημιουργούν άλλα προβλήματα υγείας. Αν σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Αν έχετε εμπειρίες από κερασοθεραπεία, μπορείτε να τις γράψετε στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.